αφορά αυτό το κλάδο της οικονομίας από τον οποίο αποκλειστικά ζει αυτός ο κόσμος. Το κλάδο της οικονομίας που τροφοδοτεί άμεσα ή έμεσα το τοπικό ΑΕΠ και σε ένα ποσοστό, νομίζω το μεγαλύτερο στον κόσμο, στάξεις το 97% και είναι ο τουρισμός. Είναι μια ιστορική στιγμή για τον τουρισμό της Ευρώπης, ο σχηματισμός μιας συμμαχίας, η οποία δεν έχει προηγούμενο σε μέγεθος, εγώ θα έλεγα και σε αποφασιστικότητα. Και είναι ιστορική στιγμή, γιατί είναι ο σχηματισμός μιας δύναμης πυρός, όπου ο ιδιωτικός τομέας όλων των κλάδων που συμμετέχουν στον τουρισμό είναι μια εξαιρετική τιμή για όλους μας. Και πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι για τον τρόπο μας και για το πώς αυτός αναγνωρίζεται σε ένα υπερτοπικό επίπεδο και δι' ευρωπαϊκό. Η δύναμη πυρός, όπως την ονόμασα, είναι οι δύο ενώσεις αεροπορικών εταιριών, η European Regions Airlines Association και η Airlines for Europe. Υπάρχουν δύο ενώσεις αεροπορικών εταιριών στην Ευρώπη. Γιατί είναι δύο? Γιατί μεταξύ τους κατηγοριοποιούνται ως προς το δίκτυό τους, το δίκτυο δραστηριοποίησης. Και οι δύο ενώσεις όμως αεροπορικές ήταν εδώ. Όπως ήταν εδώ και η Ένωση των Αεροδρομίων, η Airports Council International, αυτή είναι διεθνής, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή. Όπως διεθνής, είναι και η Ομοσπονδία της Κρουαζιέρας που ήταν εδώ. Όπως διεθνής ήταν και η Ομοσπονδία των εταιριών που έχουν να κάνουν με το με θεματικά πάρκα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκθέσεων, διοργανωτών εκθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των φορέων που ασχολούνται με αγροτουρισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφορών, όπου εκεί είναι μέσα όλες οι μεταφορές, είναι λεωφορεία, είναι ταξί, είναι τρένα. Η Ένωση των Travel Agents, των τουριστικών πρακτόρων και των Tour Operators της Ευρώπης και βέβαια η Ένωση με πρωτοβουλία της οποίας συναισθήθη όλο αυτό, η Ένωση, η Hotel, που είναι και όλη η ξενοδοχεία και όλος ο κλάδος της εστίασης της Ευρώπης. Γι' αυτό το ονόμασα δύναμη πυρός. Είναι η πρώτη φορά, που όλοι αυτοί οι φορείς και καταλαβαίνει κανένας και τι ποσοστό του ΑΕΠ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσωπούν όλοι αυτοί οι φορείς και πόσο μεγάλη είναι η δύναμη τους. Κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν για αυτό το οποίο είναι το θέμα της εποχής παγκόσμια, που είναι η κλιματική κρίση και το πώς ο τουρισμός σε αυτό τοποθετείται με δικό του σχέδιο, σωστά και ορθά και πάρα πολύ συγκροτημένα. Όμως, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι αυτό το οποίο έρχεται μέσα από αυτό, αυτοδίκαια πια, είναι η ανάγκη, και αυτό αναδεικνύεται από τη συνένωση όλων αυτών των δυνάμεων, η ανάγκη να επανατοποθετηθεί
στο επίπεδο των ευρωπαϊκών πολιτικών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί που διαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες και πολιτικές, ο τουρισμός ως κλάδος. Διότι υπάρχει διάχυτο και αυτό πανευρωπαϊκά, ότι ο κλάδος του τουρισμού είναι υποτιμημένος σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό ειδικών πολιτικών και ειδικών εργαλείων.